Γεια σας φίλοι μου, είμαστε στο Zanettos. Σήμερα θα κάνουμε καραόλους γιαχνί. Η συνταγή του γέροντου Zanettos είναι 80 χρονών και έχουμε βράσει τους καραόλους μαζί με ξύδι και κρεμμύδι για να φύγει η μυρωδιά. Επλύναμε τους καλά και είναι έτοιμοι να μαγειρευτούν στο σος που να κάνουμε τώρα. Όταν βάζουμε το λάδι μας, αφήνουμε το λάδι να βράσει καλά. Βάζουμε τα κρεμμύδια, αφήνουμε τα να τσιγαριστούν καλά, να κοτσινίσουν. Ώσπου να κοτσινίσουν τα κρεμμύδια, θα κόψουμε τις ντομάτες. Τις ντομάτες χοντροκόφουμε τις, γιατί στο μαγείρεμα θα λιώσουν. Κόψαμε την ντομάτα μας, θα τη βάλουμε μέσα. Θα αφήσουμε την ντομάτα να τηγανιστεί λίγο με το κρεμμύδι, να λιώσει όσο γίνεται. Και μετά θα προσθέσουμε 2 ζωμούς λαχανικών. Βάζουμε την ντομάτα πάστα, λίγο αλάτι, ρίγανη και μισό ποτήρι ξύδι. Συνεχίζουμε να ανακατεύουμε, προσθέτουμε νερό μέχρι να πάει στο μισό της κατσαρόλας. Αφήνουμε να βράσει όλα τα υλικά που βάλαμε. Γύρω στο μισάωρο βάζουμε τους καραόλους μας. Χαμηλώνουμε τη φωτιά. Για να γίνει το σος μας παχύρευστο θα προσθέσουμε σε λίγο αλεύρι και θα τα αφήσουμε 2 ώρες μετά που θα γίνει το μαγείρεμα για να τραβήσουν όλα τα υλικά να γίνει ένα σώμα. Φίλοι μου, οι καραόλοι εμαϊρευτήκα και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το αλεύρι μαζί με λίγο νερό και να τα σμίξουμε για να δέσει το σος. Ανακατεύουμε εδώ που να γίνει χυλός. Βάζουμε το σιγά σιγά και ανακατεύουμε. Οι καραόλοι μαγειρεύκονται και μετά που σβήνει η φωτιά. Θέλουν τουλάχιστον 2 ώρες για να γίνουν ένα σώμα. Τώρα οι καραόλοι μας είναι τελειωμένοι και θα τους σερβίρουμε σε περίπου 2 με 3 ώρες. Εγώ θέλω μισή κατσαρόλα μόνος μου.